καλωσορίζουμε στην πρώτη συνέντευξη τύπου για την νέα αγωνιστική περίοδο για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Σούφουκου Πιερικός. Έχουμε εδώ μαζί μας το νέο πρόσωπο στην ομάδα, τον Γιάννη Τρελόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτός είναι και το πρόσωπο το οποίο θα μιλήσει σήμερα και θα αναφερθεί σε όλο το σχεδιασμό που είναι να τρέξει από εδώ και πέρα, αλλά και για αυτή την έναρξη συνεργασίας του με την ομάδα του Πιερικού. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα του Προέδρου του Σύλλογου Πιερικός, του Θανάση Παπαδόπουλου, ο οποίος δυστυχώς για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Μεταφέρω λοιπόν το μήνυμά του. Επαγγελματικοί και οικογενειακοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν τη δεδομένη χρονική περίοδο να βρίσκομαι στην Ελλάδα, κάτι που θα συμβεί το προσεχές διάστημα. Μέσω αυτού του μηνύματος θέλω να μεταφέρω στο φίλαθλο κοινό του Πιερικού τις σκέψεις μου αναφορικά με το σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής περίοδου. Όπως ήδη γνωρίζετε, με την ανακοίνωσή μου από τις 13 Μαΐου έχω πάρει την απόφαση να παραμείνω επικεφαλής του διοικητικού σχηματισμού του Σούφουκου Πιερικού και να εγγυηθώ της οικονομικής αυτάρκειας της ομάδας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της επιστροφής σε επαγγελματικές κατηγορίες. Νέος στέλεχος στην ομάδα είναι ο Γιάννης Τρελόπουλος, που όπως έχει ανακοινωθεί αποτελεί τον υπεύθυνο ποδοσφαιρικού τμήματος και θα είναι το πρόσωπο που θα οργανώσει τον αγωνιστικό σχεδιασμό για τη νέα σεζόν. Έχω αναφερθεί ήδη στους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση να συνεργαστούμε με τον κύριο Τρελόπουλο, ο οποίος πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα ως πρόεδρος του ΓΑΣ Βορώνου, παρουσιάζοντας μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα που διεκδίκησε την άνοδο ως τέλους, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και κυρίως έδωσε στη φιλάθλη κοινή γνώμη την εικόνα μιας οικογένειας. Στα δικά μου μάτια και κριτήρια, αυτό το τελευταίο είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να διαθέτει μια ομάδα και αυτό θέλω να δω τη νέα σεζόν στον Πιερικό. Να είστε βέβαιοι πως κάναμε την αυτοκριτική μας, διδαχθήκαμε από τα σφάλματά μας και γνωρίζουμε πως πρέπει να οργανωθούμε για τη νέα περίοδο ώστε να στεφθούμε πρωταθλητές. Συν τις άλλες, φέτος έχουμε το πλεονέκτημα του χρόνου να δημιουργήσουμε και να στελεχώσουμε το αγωνιστικό τμήμα έτσι όπως επιθυμούμε, κάτι που δυστυχώς αποτέλεσε τη σαβαντά το περασμένο καλοκαίρι. Ο κ. Τρελόπουλος έχει ιεραρχήσει προτεραιότητές μας και θα σας ενημερώσει για αυτές. Ζητώ όλοι οι υγιείς φίλαθλοι του Πιερικού να τον περιβάλλετε με εμπιστοσύνη και να τον στηρίξετε, όπως και όλους τους συνεργάτες μου που με εκπροσωπούν στην Ελλάδα, προκειμένου να φέρουμε τον Πιερικό εκεί που του αρμόζει. Αυτό είναι το μήνυμα του Προέδρου του Θανάση Παπαδόπουλου. Δίνω το λόγο στον Γιάννη τον Τρελόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Νότι. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους όσους μας θυμίσατε στην πρώτη συνέντευξη τύπου. Να είστε καλά. Και όσες φορές θα χρειαστεί, θα τα λέμε εδώ, μαζί. Γιατί φέτος ο Πιερικός, ένα από τα πράγματα, που θέλουμε να κάνουμε είναι να επικοινωνούμε άμεσα με το φίλαθλο κοινό της Πειραιάς και όχι μόνο. Ύψιστη τιμή για μένα και για το πρόσωπό μου είναι η επιλογή του Προέδρου του Πειραιού, του κύριου Θανάση Παπαδόπουλου, τον οποίο ευχαριστώ και δημόσια, να μου αναθέσει το σχεδιασμό μιας από τις μεγαλύτερες επαρχιακές ομάδες της χώρας και τη μεγαλύτερη ομάδα του νομού μας. Το έχω ξαναπεί σε παλαιότερες συνεντεύξεις μου, το λέω και τώρα, όλοι εμείς οι παράγοντες που ασχολούμαστε με το αισθαντικό ποδόσφαιρο ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη ομάδα στο νομό είναι ο Πιερικός. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο. Οι πράξεις της διοίκησης θα κρίνονται και θα νομιμοποιούνται καθημερινά στη συνείδηση του φίλαθλου κοινού της Πιερίας. Μπορεί πέρυσι ο Πιερικός να πέρασε από 40 κύματα, αλλά αν δεν ταλαιπωρηθείς λίγο, δεν καταλαβαίνεις και δεν χαίρεσαι την επιτυχία. Και εγώ θεωρώ ότι η επιτυχία την επόμενη χρονιά θα είναι δεδομένη. Δουλεύουμε εδώ και σχεδόν ένα μήνα, χαμηλόφωνα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς σχόλια, που αυτό θα είναι το μοντέλο που θα διοικήσουμε φέτος, ότι θα αλλάξουμε κάτι, πρέπει να αλλάξει κάτι, πρέπει να πάμε κάπως διαφορετικά. Πρέπει πρώτα να γίνονται τα πράγματα και μετά να βγαίνουμε και να λέμε ότι ο Πιερικός είναι σίγουρα πρωταθλητής. Οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι. Οι ομάδες κερδίζουν στα γήπεδα. Δεν κερδίζουν ούτε
στα social media, ούτε στη συνέντευξη τύπου. Χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, θεωρώ ότι η εμπειρία μου είναι αυτή που θα πλαισιώσει τον πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο, τους συνεργάτες μου στην ομάδα, όπως είναι και ο κύριος Κοσκύρης και ο κύριος Παναγίτσας, και τους συνεργάτες του πρόεδρου, όπως είναι ο κύριος Χατζιωάννου και ο κύριος Λονταράς, που έχουν την άφη εμπειρία για τα πεσινά δεδομένα κυρίως, και χωρίς παρόν και μέλλον δεν υπάρχει, και, και χωρίς παρελθόν και μέλλον δεν υπάρχει παρόν. Άρα κοιτάμε το παρελθόν, προσδοκούμε στο μέλλον και φτιάχνουμε μια ομάδα το παρόν. Η ομάδα θα στελεχωθεί με αρκετούς έμπειρους παίκτες, γιατί μονόδρομος της ομάδος είναι καθαρά η άνοδος στην β' εθνική κατηγορία. Όλα τα στελέχη που θα πλαισιώσουν το ποδοσφαιρικό τμήμα θα έχουν παραστάσεις από β' εθνική. Γιατί αν δεν έχει το προσωπικό σου στο ποδοσφαιρικό κομμάτι παραστάσεις από την κατηγορία που θέλεις να πας, θεωρώ ότι ποτέ δεν θα πετύχεις το στόχο. Άρα και πολλές ομάδες που έφυγαν από το στόχο τους, μπορεί να έπαιξε και αυτό ρόλο. Να είστε σίγουροι ότι φέτος ο Πυρηνικός θα έχει ένα και μόνο δεδομένο, ότι θα υπάρχει ηρεμία και οικογενειακό κλίμα. Το δηλώνω κατηγορηματικά. Σε αυτό μπροστά θα μπω με τα στήθια μου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και στην ομάδα μου, το ΓΑΣ Βορώνο, αλλά και σε όποια ομάδα υπηρέτησα κατά καιρούς, επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν το Α και το Ω. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας και για επαγγελματικές ομάδες. Και αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να λείπει από τον καινούριο Πιερικό, από το νέο Πιερικό. Εκεί θα ξεκινήσουμε, εκεί θα επενδύσουμε, με παίχτες πρώτα χαρακτήρες και μετά ποδοσφαιριστές. Με προπονητές πρώτα χαρακτήρες που θα έχουν ως μοναδική, πώς να το πω, όχι, ως μοναδικό στόχο τον Πιερικό και τίποτα άλλο. Ούτε να τους ενδιαφέρει αν θα πάρει σε μεγαλύτερη κατηγορία ή αν θα πάρει σε άλλη ομάδα. Ο προπονητής που θα έρθει θα δουλεύει μόνο και μόνο για τον Πιερικό. Θα τον νοιάζει μόνο ο Πιερικός. Αυτά εξετάζουμε. Έχουν έρθει πάρα πολλά ονόματα στο τραπέζι. Θα σας παρακολουθήσω πολύ να μην με ρωτήσετε για ονόματα σήμερα. Θα σας πω φυσικά κάποια στοιχεία που θα έχουν είτε οι ποδοσφαιριστές είτε οι προπονητές που θα έρθουν, αλλά ως εκεί. Ονόματα και καταστάσεις θα τα πούμε ακριβώς σε 10 μέρες. Γιατί θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο για την ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι όπως ξεκινάμε, έτσι να τελειώσουμε κιόλας. Είμαι δίπλα σας ό,τι χρειαστείτε. Το τηλέφωνο μου το έχετε όλοι. Και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνετε το δικό σας ακροατήριο. Να είστε όλοι καλά. Ερωτήσεις παρακαλώ για τον κύριο Τρολόπουλο. Λοιπόν, κύριε Τρολόπουλο, θα κάνω μια ερώτηση. Αναφέρθηκες σε συνεργάτες και ανέφερες κάποια ονόματα τα οποία ήταν στην περσινή ομάδα του Πυριακού και είναι άνθρωποι στο Δέλτα Σίγμα του Πυριακού και καλώς είναι και δεν το εξετάζω αυτό. Η δική σου συμβολή στο ποδοσφαιρικό τμήμα θα έχει συνεργάτες δικούς σου, προσωπικά θα πλαισιώσεις αυτό το σχήμα για το αγωνιστικό τμήμα με κάποιους συνεργάτες δικούς σου ή θα έχεις, ας πούμε όπως ανέφερες, τον κύριο Χατζηγιάννου, τον κύριο Παναγίτσα, τον κύριο... πώς είναι η
Λοντά. Το Λοντά. Ναι. Παναγία το Λοντά. Ναι, καλά. Ο Νότης είναι γραφειοτή. Καθαρά υπεύθυνος και υπόλογος για το φετινό αγωνιστικό πυρικό, όπως το είπε και ο πρόεδρος στα μηνύματά του, θα είμαι εγώ. Άρα αυτή την ευθύνη που βαραίνει εμένα προσωπικά δεν μπορώ να την σηκώσω μόνος μου, αν και εγώ θα έχω τον πρώτο λόγο και εγώ θα προσπαθήσω να έχω κάποιους συνεργάτες. Ο κύριος Χατζιωάννου παραμένει στη διοίκηση, θα αναλάβει κάποια κομμάτια όπως με ενημέρωσε ο πρόεδρος και μίλησα μαζί του όσον αφορά τα νομικά της ομάδος. Και ο κύριος Λονταράς είναι άνθρωπος του Προέδρου στην Ελλάδα και θα αναλάβει κάποια άλλα ζητήματα που μπορεί να χρειάζεται η ομάδα καθημερινά. Εγώ θα έχω το γενικό πρόσταγμα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αλλά μία ομάδα δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα υπάρχουν και χορηγίες, είναι και το οικονομικό. Αυτά κάποια εδώ πρέπει να τα τρέχουν. Άρα, αφού υπάρχει άνθρωπος του Προέδρου στην Ελλάδα, ειδικά για το δεύτερο, αυτό θα είναι ο κ. Παναγιώτης Λονταράς. Αυτή είναι στη διοίκηση και χρονομικά θα τρέχουν αυτά τα θέματα που αφορούν. Εγώ μιλάω για το αν υπάρχει ένα πλαίσιο στο ποδοσφαιρικό αγωνιστικό τμήμα, το οποίο θα τρέχει εσύ, αν αυτό, δηλαδή πίσω ότι εγώ θέλω άλλα 2-3 άτομα σε αυτό το να τρέχουν μαζί με την ευθύνη πάντα τη δική σου, να είναι δίπλα μου και αυτό να μπει σε ένα πλαίσιο κάπως νομικό, κάπως να έχει υπόσταση. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε και γνωρίζω, και εδώ είναι ο κύριος Νότης να μας απαντήσει, για την ώρα δεν θα αλλάξει το ΔΣ. Δεν μιλάμε για άρα. Περισσότερο νομίζω αναφέρεται σε θέμα γενικό αρχηγό, τεχνικό διευθυντή. Γενικός αρχηγός θα έρθει. Τεχνικό διευθυντή για την ώρα θεωρώ ότι η επικατηγορία είναι περιττός. Γιατί όλοι γνωρίζουμε την κατηγορία, ο προπονητής που θα έρθει θα είναι πρωταθλητής προπονητής, ο γενικός αρχηγός που θα έρθει θα είναι άνθρωπος με διάφορες παραστάσεις και θα κοιτάξω να φέρω και ένα δικό μου συνεργάτη για να μπορούμε να μπορέσουμε να είμαστε όλοι πάνω στα παιδιά, στους ποδοσφαιριστές, ώστε να βγάλουν το καλύτερο τους αυτό. Θα γίνει αυτό. Θα γίνει, ναι. Θα μπει σε ένα πλαίσιο αυτό, ούτως ώστε ναι, να εξασφαλιστεί αυτό το μοντέλο διοίκησης. Δεν γίνεται να είναι ένα του αγωνιστικού πάντα, ναι, μιλάω μόνο για το αγωνιστικό τμήμα, δεν μιλάω για τα άλλα. Όχι, το αγωνιστικό τμήμα. Μπορεί να θεωρηθεί άκυρο αυτό που λέω, γιατί κάνουμε συνέντευξη τύπου για το πυρικό. Ο ρόλος του στομανοζόρων ποιος είναι πια? Κύριε Σκούφα, εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε καθαρά για τον πυρικό. Θα μιλήσω με τους συνεργάτες μου και φίλους μου στο Σμορώνο. Ο Σμορώνος είναι μια ομάδα που αγαπάω παθολογικά. Εκεί μεγάλωσα, εκεί έκανα τα πρώτα παραγωγικά μου βήματα. Εκεί έκανα είμαι μέλος μιας μεγάλης διαδρομής στους Σμορώνους, ίσως τις μεγαλύτερες που έχει κάνει στην ιστορία του. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας απαντήσω τώρα χωρίς να έχω μιλήσει με τους συνεργάτες μου. Θα κάνω μία συνέντευξη τύπου που θα μιλάω γι' αυτό, γιατί άμα θα βγάλω να τα λέω να βγαίνω στο φως, δεν θα είναι τίποτα κρυφό. Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσω με τους συνεργάτες μου στο ΔΣ και θα γίνει πάλι μία ίδια συνέντευξη τύπου, αυτή τη φορά στα γραφεία του Σμορώνου, για να σας πω τι ακριβώς θα γίνει, πώς ακριβώς θα γίνει το μοντέλο, η ομάδα του Σμορώνου και πώς θα υπάρξει συνεργασία με τον Πυρικό. Γιατί πολλά ακούγονται. Αλλά ένα μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Σας λέω ότι ο Σμορώνος του χρόνου θα είναι στη γάμα εθνική κατηγορία. Και θα είναι Σμορώνος. Δεν θα είναι ούτε Αλεξάνδρεια, ούτε πώς λέγεται, ούτε γυμιακός, γιατί
Εχθές άκουσα αυτό το κουφό, ότι... Άρα, επειδή εδώ θα περιμένουμε για τον Πιερικό, σας ξεκαθαρίζω αυτά τα δύο κομμάτια, ότι ο Σβορώνος θα παίξει στη γάμα εθνική κατηγορία και θα ονομάζεται ΓΑΣ Σβορώνου. Τίποτα άλλο. Νομικά μπορούμε, μπορεί, στέκει, υπάρχει κανένα, μάλλον υπάρχει κανένα πρόβλημα νομικό, σε ότι είσαι σήμερα εδώ με την ιδιότητα του ανθρώπου να αναλαμβάνει το αγωνιστικό τμήμα του Πιερικού. Έτσι. Είσαι και... Δεν θες να αφήσεις κάτι. Πρέπει να είναι ερασιτικό σωματείο. Ναι, αυτό ρωτάω. Μήπως έχει κανένα νομικό. Έχει κανένα νομικό. Νόμιμο είναι. Γιατί στον Πιερικό δεν είμαι διοικητικά. Εδώ ήρθαμε να βοηθήσουμε μια προσπάθεια ώστε ο Πιερικός να φύγει από αυτές τις κατηγορίες που δεν το αρμόζουν. Να πω και σε ένα άλλο μια που έχω το λόγο να πω και ακούστηκε ότι κάποιοι παίκτες από τον Σβορώνο θα έρθουν στο Πιερικό εδώ. Δεν θα συμφωνείς με αυτά που ρωτάω να σας πείρω. Όχι, γιατί έτσι να σκεφτείς. Τι σε ένα σχέδιο. Μεταγραφική περίοδο σου. Μα είπε ότι θα κάνει ένα πλαίσιο και αυτό ρωτά. Και επειδή ακούγονται και άλλα πράγματα, ότι αυτοί οι παίκτες υπάρχουν, μιλάνε και με άλλε ομάδε του Νατάτου, έχει αλλάξει τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα. Οι παίκτες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι παίκτες του Ζωρόνου, οι παίκτες του Τρελόπουλου, οι παίκτες του Πιερικού. Οι παίκτες 36, όλοι μένουν ελεύθεροι. Mm. Το ότι εγώ έχω κάποια δικά μου παιδιά, τα οποία και η Real Madrid σας που κάνει την πρόταση, θα προτιμήσουν πρώτα να μιλήσουν μαζί μου, είναι δεδομένο. Γιατί υπάρχει κάποια τέτοια αντίρρηση ή... Όχι, αντίρρηση δεν υπάρχει. Δεν νομίζω. Ότι, εντάξει, ο καθένας παίκτης μπορεί να μιλήσει με οποιοδήποτε. Αλλά από αυτά που ακούγονται στην Κατερίνη, το 3% είναι αλήθεια, ναι. Και πολλά άλλα το 3%, μπορεί να γίνει το 2%. Άρα, εγώ έχουμε κάνει ένα πλάνο με τον πρόεδρο και τους προπονητές που θα έρθουν, ότι μέχρι να τελειώσει όλο το κομμάτι, δεν μιλάμε με ονόματα, έχουμε χαμηλά την μπάλα για να μην πάθουμε τα ίδια που πάθαμε πέρσι. Ότι ο Πιερικός είναι σίγουρο πρωταθλητής και ο Πιερικός τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Τώρα λοιπόν ο Πιερικός δεν θα μιλάει ανοιχτά ότι είναι μόνος του. Εδώ θα γίνει πρώτα η δουλειά και μετά το τέτοια εποχή του χρόνου μακάρι ο Κώστας ο Παναγίτσας να φτιάχνει ΠΑΕ. Μακάρι. Ξέρω αυτά. Γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που ακούγεται και θέλω να το... ο Πιερικός θα κρατήσει τα αποδυτήρια του εδώ, γιατί ακούστηκε ότι ενδεχομένως να τα μοιράζεται τα αποδυτήρια του με κάποια άλλη ομάδα. Αρμόδιος, να σας απαντήσω για αυτό το πράγμα, δεν είναι. Αρμόδιος είναι ο Δήμος που το γήπεδο ανήκει στον Δήμο. Αλλά να σας πω και κάτι, δεν είναι στο χέρι του Πιερικού να, αν το νέο κεραμίδι είναι σε μεγαλύτερη κατηγορία από τον Πιερικό, λογικό και επόμενο είναι να παίξει στο ΑΦΑΒΑΚ. Λογικό είναι. Ναι. Μιλάω για τα αποδυτήρια, δεν μιλάω για τα αποδυτήρια του Πιερικού. Δεν νομίζω καμία ομάδα Β' Εθνικής, ο Κώστας ξέρει καλύτερα γιατί εδώ πέρα έχει περάσει, να θέλει να αλλάξει στα αποδυτήρια της ΑΣ Σιβαρών. Θα υπάρχει πρόβλημα. Άρα ούτε και αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε. Βασικά το πρόβλημα, συγγνώμη για το Γιάννη, αλλά το πρόβλημα είναι οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένα στάδιο για να πάρει άδεια λειτουργίας και άδεια εξαγωγής αγώνων σε ανώτερη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή το μοναδικό στάδιο στην Πιερία το οποίο έχει αυτή τη δυνατότητα είναι το ΑΒΑΚ, με τα αποδυτήρια που αφορούν το ποδοσφαιρικό κομμάτι του ΑΒΑΚ. Δηλαδή, καλός ή κακός, είναι τα αποδυτήρια του Πιερικού μέχρι σήμερα που μιλάμε και τα αποδυτήρια που φιλοξενεί ο Πιερικός στη φιλοξενούμενη ομάδα. Εάν το παραχωρητήριο θα δοθεί στο κεραμίδι λόγω του ότι είναι το μόνο γήπεδο που πληρεί τις προϋποθέσεις, τότε τα μοναδικά αποδυτήρια στο παρόν γήπεδο που πληρούν τις προϋποθέσεις αποδυτήριων Β' Εθνικής είναι αυτά τα δύο που προανέφερα. Το πώς θα λειτουργήσει αυτό το θέμα θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση με τα αρμόδια όργανα του Δήμου και της Λίγκας. Ναι.
Η λογική ενός σχεδιασμού λέει ότι ξεκινάμε από τον προπονητή πρώτα. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, κάποια με τα οποία θα επιλεγεί ή έχει ήδη επιλεγεί ο εκλεκτός που θα οδηγήσει στον διαιρετικό του χρόνου? Τα κριτήρια, το κριτήριο μόνο που θα, επιλέξουν προπονητή είναι, δύο, που στην ουσία είναι ένα. Πρώτα να είναι προπονητής που θα λειτουργείς και δεύτερο να είναι καλός άνθρωπος. Αυτά τα δύο. Ειδικά το δεύτερο, γιατί καλός άνθρωπος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι, ειδικά το δεύτερο για μένα είναι το πρώτο πράγμα. Έτσι έμαθα στη ζωή μου να διοικώ το ποδόσφαιρο. Αν είναι λάθος ή σωστό, θα το δείξει η πορεία μου. Υπάρχουν κάποια νόματα που έχουμε καταλήξει. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για τον Πιερικό, γιατί το αξίζει να γίνει το καλύτερο. Και γι' αυτό ακόμη δεν βιαζόμαστε. Γιατί θα μπορούσαμε τώρα, αυτή τη στιγμή, να έχουμε φέρει στην Κατερίνη γύρω στους 20-25-30 προπονητές. Και οι ονόματα 38. Κοιτάμε να κάνουμε την καλύτερη επιλογή. Είτε είναι από τον νομό, είτε είναι εκτός νομού. Ακόμη δεν έχει τελειώσει κάτι, αλλά τις επόμενες μέρες, γιατί θέλουμε να κάνουμε γρήγορες κινήσεις, αλλά όχι βιαστικές, θα τελειώσει. Κύριε Πολίτση. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς, ποιες είναι οι οικονομικές εγγύησεις από τη διοίκηση που έχετε λάβει και αν υπάρχει μια προγεγραμμένη σύμβαση με όρους συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τον κύριο Τόν Παπαδόπουλο? Κύριε Κολίτση, ξέρω ότι είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Μιλάμε για ένα τεχνικό. Άρα η λέξη σύμβαση. Όχι, ανάμεσα σε εσάς, σε προσωπικό επίπεδο, έτσι ώστε να έχετε κάποιες δεσμεύσεις αναφορικά με τον κύριο. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό το πράγμα, να ζητήσω δηλαδή δεσμεύσεις γραμμένες και συμβάσεις. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Ότι τα οικονομικά δεδομένα θα είναι σίγουρα, αυτό ναι, έχω πάρει δεσμεύσεις ότι τα χρήματα θα είναι πιο σίγουρα από ποτέ. Δηλαδή θα είναι στα ταμεία του Πιερικού πριν καν χρειαστούν. Αυτό ήταν και οι πρώτες κουβέντες που είπε από μόνος του ο κύριος Θανάσης. Ότι τα χρήματα που θα δοθούν θα είναι συγκεκριμένα όσα χρειάζεται για πρωταθλητισμό, και ξέρετε όλοι πόσα χρειάζεται, αλλά χωρίς πατάδες που γίνανε πέρυσι κυρίως μέχρι το Δεκέμβρη. Γιατί όλοι γνωρίζετε ότι τα συμβόλαια που είχε ο Πιερικός έως το Δεκέμβριο δεν τα είχαν ομάδες Β' Εθνικής. Και πληρωθήκανε και πάρα πολλά λεφτά έως το Δεκέμβριο. Άρα φέτος, με μια νέα λογική, μια λογική νοικοκυρέματος, μια λογική ότι ό,τι συμφωνούμε θα γίνεται στον απόλυτο βαθμό, θα συνεχίσουμε τη χρονιά, θα πορευτούμε στη νέα χρονιά. Πόσο διηγηθήκαμε από το «Είμαστε όλοι Πιερικοί» που έχετε πει στο μέσο της προηγούμενης αγωνιστικής χρονιάς, στο ότι η διοίκηση του Πιερικού μετέρχεται τεχνικών φάρο-εστ, πρακτικών φάρο-εστ, και ότι δεν τρομοκρατούνται οι τρομοκράτες. Ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα που σας επιλέγει να σχεδιάσετε το αγωνιστικό μέλλον της ομάδας του Πιερικού. Ναι, πραγματικά η κίνηση που έγινε πέρυσι ώστε να πάρουν τον προπονητή της ομάδας του Βορώνου χωρίς τη δική μου έγκριση ήταν εκείνη τη στιγμή κάτι που με πλήγωσε αφόρητα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι όμως οι οποίοι θα παραμένουν σήμερα. Μας είπατε πριν από λίγο τα ίδια ονόματα που θα συμπεριλαμβάνουν στο διοικητικό σχήμα, τους οποίους θα έχετε άμεση συνεργασία εντός και εκτός του νομού Πιερία. Την δεδομένη στιγμή ο πρόεδρος με τον πρόεδρο θα έχω άμεση συνεργασία. Ωραία. Και οι άνθρωποι που είναι οι συνεργάτες του πρόεδρου, που θα γίνονται κάποια συγκεκριμένα πράγματα που είναι εκτός Πιερίας, είναι άνθρωποι καθαρά του πρόεδρου που θα διαχείριζονται συγκεκριμένα πράγματα. Το ότι απάντησα εκείνη τη στιγμή έτσι και το πιστεύω ακόμη και τώρα, θα ήταν όμως πάρα πολύ
θα είμαι πάρα πολύ μεγάλος εγωιστής όταν ένας άνθρωπος 70 ετών, όπως είναι ο πρόεδρος του Πυρικού, ένας άνθρωπος που έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα στο ποδόσφαιρο, επέλεξε την Πυρία, η γυναίκα του είναι συγγενής με τη δική μου οικογένεια και αν δεν ερχόταν κάποιος άνθρωπος να τον βοηθήσει, θα έφευγε. Θεωρείς εσύ δηλαδή ότι θα ήμουν εγώ αυτός που θα έλεγα ότι είμαι εγωιστής, όχι, δεν σε βοηθάω να φύγει ένας τέτοιος άνθρωπος με αυτή την οικονομική κατάσταση από τον Πυρικό, που θεωρώ ότι η περασμένη χρονιά για τον Πυρικό ήταν μια εξαίρεση που θα επιβεβαιώσει τον κανόνα για τον Θανάση Παπαδόπουλο. Ότι ένας άνθρωπος που έχει βάλει αρκετά χρήματα στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει αντιληφθεί κανένα. Ναι. Εντάξει. Υπόθηκαν κάποια λόγια και θέλω να προλάβω κάποιες ερωτήσεις. Άρα, εδώ ήρθαμε, η διοίκηση μάλλον αξιώνει να είναι μια διοίκηση όλης της Πυρίας. Ο Πυρικός πρέπει να είναι η μία ομάδα της Πυρίας, η μεγαλύτερη ομάδα, γιατί έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα πρέπει όλοι εμείς, αν μας ζητηθεί η βοήθεια, να το πράξουμε. Και να αφήσουμε τους εγωισμούς μας. Αυτό έκανα. Εγώ έκανα ένα βήμα, αφού δέχτηκα την πρόταση από τον πρόεδρο, να βοηθήσω έμπρακτα τον Πυρικό να αλλάξει κατηγορία. Εάν δεν το έκανα και ο κ. Παπαδόπουλος έφευγε φέτος, τι θα γινότανε. Ο Πυρικός τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Να πάμε να σωθούμε στο τελευταίο αγώνα, να πάμε να κερδίσουμε εκτός ένας αγώνα για να σωθούμε, να μην πέσουμε αυτό το Πυρικό και κάποια στιγμή θα γινόταν η ώρα. Ήταν θέμα χρόνου. Τα έχουμε δει. Έτσι, Διέγω. Τα είδαμε, και τα βλέπουμε καθημερινά. Οι σχέσεις σας με τις άλλες ομάδες ποιες θα είναι. Γιατί ακούστηκαν και ότι δεν είχατε μεταξύ των ομάδων της Πυρίας καλές σχέσεις. Και ο Πυρικός αλλά και ο Σβουρόντος. Θα δουλέψετε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ως Πυρικός πρέπει να έχει τις καλύτερες σχέσεις με τις ομάδες της Πυρίας. Γι' αυτό και εγώ έκανα αυτό το βήμα και είμαι εδώ για να ενώσω και όχι να χωρίσω. Αν ο Πυρικός δεν στηριχθεί από όλους, ήταν μεγάλο κατόρθωμα του νέου κεραμιδίου να βγει στη Β' Εθνική, ίσως τα μεγαλύτερα που έχουν συμβεί ποτέ, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω και αν έχει γίνει ξανά αυτό το πράγμα, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Εγώ τις αλήθειες έμαθα να τις λέω, αλλά πώς να το κάνουμε. Ο Πυρικός είναι Πυρικός. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα του νομού. Αυτό και αν το τοπικό να πέσει, αυτό θα γίνει. Ο Παναρκαδικός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Αρκαδία. Η Τρίπολη είναι όμως στην Αρθανική. Έτσι δεν είναι. Εσείς πώς νιώθετε που ενδεχόμενα, όπως είπε και ο κ. Παναγίδας, ο Εθνικός του Νέου Γερμανίου θα αγωνίζει στο γήπεδο του Πυρικού, τη χρονιά μάλιστα που αναλαμβάνεται υπεύθυνος του αγωνιστικού σχεδιασμού και θεωρείτε ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος του Νέου δεν είναι συγχαρητήρια. Ήταν δίκαιη και η κατάκτηση του κυπέλου της Πυρίας, δύο ερωτήματα. Και θέλουμε να κάνουμε και ένα σχόλιο που επέμεινε τη δηλώση του επικεφαλής του Εθνικού Νέου Γερμανίου επί προσωπικού. Επί προσωπικού, Νίκο, είπα ότι θα απαντήσω σε επόμενη συνέντευξη που θα είναι προσωπική συνέντευξη δική μου. Νομίζω ότι αναφέρεται συνολικά στο πρόσωπο, όμως δεν είχε να κάνει μόνο απλώς. Είχε να είστε εκείνη το χρονικό διάστημα επικεφαλής του οργανισμού του Σβορώνου. Δεν ήταν όμως μόνο. Ο θεσμός, η θέση μου στο Σβορώνο μέχρι και σήμερα παραμένει. Και λογικά θα παραμείνει. Ωραία. Ξεκαθάρισα κάτι. Εδώ ήρθαμε και έχω μάθει όταν γίνεται μία συνέντευξη τύπου για συγκεκριμένα πράγματα, έχω μάθει να μιλώ για αυτά τα πράγματα που γίνεται στη συνέντευξη. Χωρίς να θέλω να ρίξω τις ευθύνες ή να κατηγορήσω ανθρώπους άλλους. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, μιλάω για την ομάδα που υπηρετώ, ξεκάθαρα. Ποτέ δεν έχω ρίξει μορφές σε πρόσωπα και καταστάσεις. Αν το έχω κάνει, το έχω κάνει μία φορά, τότε που θεωρώ
ότι αδικήθηκα. Αδικήθηκα. Ήταν, η αδικία ήταν μεγάλη. Αναφορικά για το πώς νιώθετε, για αυτό που σας ανέφερα, σε ένα κομβικό χρονικό σημείο, με την έννοια ότι περίπου χρειάζεται να ανακτήσει τα σκύπτρα της πρωτοκαθεδρίας στο νομό, ασχέτως αν είναι η όθη μεγάλη. Το πώς νιώθω δεν θεωρώ ότι παίζει μεγάλο ρόλο. Το θέμα είναι τι μπορεί να αλλάξει. Άρα... Είπατε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει όμως. Αυτή ήταν η επικεφαλίδα της αρχής της συνέντευξής σας, σε όλα τα επίπεδα. Είπα ότι θα αλλάξει στον πυρικό. Ναι, για τον πυρικό. Στον πυρικό θα αλλάξει. Η σελίδα θα γυρίσει. Και γύρισε ήδη. Αυτό που ξέραμε δεν υπάρχουν πλέον. Εδώ ερχόμαστε για να κάνουμε μία δουλειά. Δεν υπάρχουν τα ίδια. Όποιος θεωρεί ότι ο πυρικός είναι μαγαζί του Τρελόπουλου ή του Κοσκίβη ή του Κολίτσι, κάνει μεγάλο λάθος. Σε αυτό το πράγμα είμαι κάθετος. Σε όσον αφορά στο πώς νιώθω που ο Εθνικός Ζώκερα με 2 θα παίζει στην έδρα του πυρικού, αυτό σου λέω, δεν παίζει ρόλο πώς νιώθω εγώ, είναι το θέμα ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Και δεν είναι σωστό να αλλάξει κάτι. Αυτό είναι λογικό τα παίξει, γιατί εμείς το θέσαμε αυτό με τα πολιτήρια, αν θα μπορούσε ο Δήμος να αξιοποιήσει τον άλλο το χώρο εκεί, να κάνει από ένα ακόμα αποδυτήριο το διπλανό του Τσάρτης Βαρών. Αυτό... Γιατί σε κάποιες δεδομένες στιγμές έγινε και αυτό. Να το φτιάξει ο Δήμος, να έχουμε... Αυτό είναι καθαρά λειτουργικό κομμάτι. Αυτό. Και δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρει και το φύλλο κοινού του πυρικού που θα αλλάζει το κεραμίδι και που η ομάδα που θα αγωνίζεται με το κεραμίδι. Εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρει από σήμερα να στηρίξουμε την προσπάθεια της διοίκησης, να στηρίξουμε έναν άνθρωπο που έχει μια οικονομική επιφάνεια και ένα μέγεθος ώστε ο πυρικός να αλλάξει κατηγορία και όλοι μαζί ενωμένοι, γι' αυτό και εγώ έκανα το βήμα να έρθω και να βοηθήσω αυτή την προσπάθεια, να καταφέρουμε τον πυρικό του χρόνου να το δούμε σε μεγαλύτερη κατηγορία. Και πιστέψτε με, όσο αυτό και να φαίνεται όνειρο απατηλό, ο πρόεδρος έχει μεγάλα όνειρα για τον πυρικό. Ακόμη και να παίξει άνθρωπο εθνική. Όχι άμεσα, αλλά μετά από λίγο καιρό στη Β' Εθνική. Και πιστεύω ότι εάν στηριχτεί από όλους μας, δηλαδή από όλους τους παράγοντες, από όλους τους θεσμούς, απόλυτα, θα το πετύχουμε το στόχο. Γιατί η Καταρίνη θεωρώ ότι διψά για τέτοια πράγματα. Μια και αναφέρεται ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Έχουμε μια Δημοτική Αρχή που είναι πολύ πρόσφατη και πολύ νέα στη θέση της, η οποία αντικατέστησε μια Δημοτική Αρχή που και αυτή για κάποιο χρονικό διάστημα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, ενεπλάκη με το κομμάτι του πυρικού. Ο νέος Δήμαρχος και αυτός έχει ποδοσφαιρική υποδομή και εμπειρία. Μεγάλη. Ποια είναι η σύνδεση των δύο προσώπων, ατομικά, συνολικά και προσωπικά με εσάς, με την έννοια ότι είχατε μια προσωπική σχέση με τον προηγούμενο Δήμαρχο έντονη. Ότι έχω μία προσωπική σχέση με τον προηγούμενο Δήμαρχο δεν μπορώ να το αναφέρω και δεν θα το αναφέρω ποτέ. Είναι φίλο μου. Το ότι η σημερινή διοίκηση κάνει τα πάντα για τον πυρικό το δείχνει έμπρακτα. Και ο Δήμαρχος και ο υπεύθυνος του σταδίου που είναι ο Δήμαρχος Αθλητισμού, ο κ. Κοκραβίδης, ότι αρχίσαμε να υπάρχει μία συνεργασία. Από αυτή την εβδομάδα κάτσαμε κάτω, τα βάλαμε και υπάρχει ήδη μία συνεργασία του. Σε πολύ μεγάλο βαθμό του Δήμου με τον πυρικό. Η οποία θα παραμείνει θεσμική συνεργασία. Δεν θα έχει οποιαδήποτε άλλη μορφή. Όπως ενδεχόμενα είχε η παρουσία του πρόεδρου Μάρκου. Για την ώρα θα υπάρχει μόνο θεσμική συνεργασία. Το ότι και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη είναι φίλοι του πυρικού, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Γιατί υπηρέτησε στη θέση του πρόεδρου ο Δήμαρχος Καταρίδης για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι φτάνει αυτό. Το δικό σας το όνειρο, ποιο είναι, τι είναι, είπατε ότι ο πρόεδρος του πυρικού, τον κ. Παπαδόπουλος, θέλει να δει την ομάδα στην αρχική κατηγορία. Το δικό σας το όνειρο αρχίζει να μιλήσει από σήμερα. Ποιο είναι αναφορικά με τον πυρικό τον πέρα. Το δικό μου το όνειρο, καταρχήν, είναι ο πυρικός να αλλάξει άμεσα αυτή την κατηγορία. Είναι το προσωπικό μου στοίχημα. Και το όνειρο μετά είναι όλες οι υπόλοιπες ομάδες, ιστορικές ομάδες του τοπικού, να έρθουν σε μια συνεργασία με τον πυρικό, ώστε κανένα ταλέντο της Πιερίας, που είναι μια
ποδοσφαιρομάνα η Πιερία, αυτά δηλαδή που λέμε στα καφενεία και στις συζητήσεις, να γίνει για κάποια στιγμή πραγματικότητα. Ώστε κανένα ταλέντο της Πιερίας να μην χάνει ο Πιερικός να το έχει συστάξει. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές που παίξανε στην εθνική ομάδα δεν έχει περάσει τον Πιερικό. Σχεδόν κανείς, εκτός του Γιαννούλη, από ό,τι θυμάμαι, δεν έχει περάσει κάποιους άλλους. Ίσχυε. Κεφάλαιο Ακαδημίες. Νιώθετε ότι και πιστεύετε ότι ο Πιερικός πρέπει να μπει στον ανταγωνισμό της αγοράς εάν των υπολείπων εντός του νομού Πιερίας ή πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά. Έχουμε δει πολλά διαφορετικά μοντέλα ακαδημιών αναφορικά με τον Πιερικό τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, αν και δεν θέλω να το κάνω αυτό, με βρίσκει σαν προτίμηση σε αυτό το κομμάτι. Κοιτάμε, έχω 15 μέρες που ανέλαβα τη θέση του υπευθύνου στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν έχω ασχοληθεί ακόμη με τις ακαδημίες. Έχω πάρει κάποια στοιχεία, θα τα βάλουμε κάτω. Λογικά υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα τρέξει στις ακαδημίες. Θα έχετε κάποιες ανακοινώσεις στο σύντομο χρόνο. Δεν υπήρξε συμφωνία με τον κύριο Θεοδοσιάδη για την ανάπτυξη της τεχνικής ηγεσίας του Πιερικού. Θεοδοσιάδη. Ο κύριος Σάκης. Υπάρχουν επαφές. Όπως μπορεί να το λέει κανένα στη συμφωνία, υπάρχουν επαφές. Υπάρχουν και με πολλούς προσφυγητές. Και με άλλους όμως. Δεν έχει γίνει η επιλογή όπως είπατε απλώς. Να γίνει η επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι θέλουμε ένα προπονητή που να τον ξέρω προσωπικά να έχω δουλέψει μαζί του και γι' αυτό βγήκε στα μέσα ότι οι προπονητές θα είναι ο Σάκης Θεοδοσιάδης. Είναι και αυτός ένα από τα ονόματα που παίζουν. Γιατί έχει βγει κιόλας. Γιατί εκτιμώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο, αλλά και η δουλειά του είναι τρομερή σε αυτούς τους δύο μήνες που τον έζησα. Έζησες και μάλλον Θεοδοσιάδη. Έζησες και μάλλον Θεοδοσιάδη, δηλαδή τους εκτιμάς όλους τόσο πολύ. Έζησα προπονητικά. Προπονητικά, πάντα προπονητικά. Ο άλλος Θεοδοσιάδης που λέει στη Διάκο ήταν ο προηγούμενος προπονητής του Πιερικού. Επειδή με αυτόν οποίος... έκανε με αυτόν. Τέλος πάντων, νωρί για να μιλάμε για προπονητή, αφού μα είπε ότι είναι άδικο, γιατί να λέμε μόνο ένα όνομα ενώ υπάρχουν 10 ονόματα όπω είπε. Ναι, εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ σε κανένα όνομα, ναι. Είτε θα είναι από την Πιερία, είτε θα είναι κι άλλοι προπονητές που θα μιλήσουμε, που θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κι άλλες ευκαιρίες. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Ναι. Εγώ με τον κύριο Βοσκίδη μια ερώτηση, αν επιτρέπετε. Τι γίνεται με την ιστοσελίδα. Ναι, τι γίνεται με την ιστοσελίδα. Είναι... Σε έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο ερώτημα. Γι' αυτό δεν ήταν αυτό που, που θα θέλαμε να έχουμε την περασμένη χρονιά. Δεν μας κάλυπτε σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων. Όπως και φυσικά το όραμα του Προέδρου, του Θανάση Παπαδόπουλου, ο οποίος πέραν από το αγωνιστικό τμήμα, ο μεγάλος του στόχος είναι και σίγουρα το έχει συζητήσει και με τον Γιάννη από την ξεκίνηση και συνεργασία του. Αλλά το γνωρίζουν και όλοι όσοι βιώνουμε δίπλα του από την περσίνη περίοδο. Δεν είναι απλά και μόνο να δει τον Πιερικό να μεγαλώνει αγωνιστικά, αλλά να μεγαλώνει και σαν μπραντ. Γιατί, όπως κάθε φορά αναφέρουμε, είναι το μεγάλο μπραντ του νομού, είναι το μεγάλο όνομα του νομού και πρέπει έτσι να εκπροσωπείται σε όλες τις εκφάνσεις του. Και σίγουρα και η επικοινωνία, το κομμάτι της επικοινωνίας, αλλά και το κομμάτι των πληροφοριών που δημοσιοποιεί και το εμπορικό κομμάτι και οι χορηγίες και όλα όσα κινούνται γύρω από αυτό. Είναι στο στόχο της διοίκησης και προσωπικά του Προέδρου να βελτιωθούν και να φτάσουν σε ένα σημείο αντάξιο του Πιερικού. Είναι βέβαιο ότι η καινούργια χρονιά θα μας βρει με μια νέα ιστοσελίδα, έτσι όπως πρέπει να είναι, στα πρότυπα που αρμόζουν στον Πιερικό, όπως και όλο το κομμάτι των social media που θα διευρυνθεί και όλο το κομμάτι της επικοινωνίας, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση προς τα έξω, αλλά και το καλύτερο δυνατό αποτύπωμα του Πιερικού στο κομμάτι των social media και γενικότερα της επικοινωνίας. Κύριε Τερόπουλε, δεν αναφερθήκατε σαν στόχο στην κατάκτηση του κυπέλλου τη ευσπίδα από την Λιστόβα για την επόμενη χρονιά ή θα περιοριστείτε μόνο στην επίτευξη του στόχου τη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εντάξει, αυτό θα μου το απαντήσει καλύτερα ο προπονητή που θα αναλάβει το γνωστικό κομμάτι. Εντάξει. Όλα είναι τίτλοι. Αλλά θεωρώ ότι για ένα μεγάλο πυρικό το κύπελλο τη ευσπίδα είναι κάτι αυτονόητο, θα έλεγα. Δεν χρειάζεται να το
πούμε, ο στόχος μας είναι καθαρά η άνοδος σε επαγγελματικές κατηγορίες, όπως και να έρθει αυτή. Και είναι και το εισιτήριο για το κύπελλο Ελλάδος. Φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, για την παρουσία σας εδώ, για τις ερωτήσεις. Στη διάθεσή σας, οτιδήποτε χρειαστείτε. Ναι, φυσικά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.